είμαστε λοιπόν αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι επιστρέψαμε και πάμε αμέσως να δούμε Λούκα Γιώρκα, ο οποίος μίλησε, αγαπημένη μου Δήμητρα, και παρόλο που τον έχουμε συνηθίσει έτσι λιγάκι πιο χαμηλών τόνων, παίρνει θέση όσον αφορά στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision και κρίνει το ελληνικό τραγούδι. Κρίνει. Λέει με. Αυτή τη μια έχουμε για το τραγούδι, ήταν το δικό του τρόπο, δεν θέλει να το κρίνει, απλώς λέει και δικαιούται να πει για το κατά πόσο έχει ελληνικό ήχο αυτό το τραγούδι. Γιατί είπαμε ότι έχει ελληνικό στοιχείο επειδή έχει το μπουζουκάκι μέσα. Αυτό λέει και ο Λούκας. Έχει νομίζω το δικαίωμα να το πει, γιατί πέρσι πήγε με αμυγός ελληνικό. Του λείπει η Eurovision. Του λείπει και θα, δεν λέει ότι θα μπορούσε να ξαναπάει, αν του είναι όταν ευκαιρία. Mm-hmm. Ακούμε για πρώτη φορά το καινούργιο τραγούδι. Μιλάει και για την συνεργασία του με την Τεγκιζίνα και μας λέει και κάποια πράγματα για την προσωπική του ζωή. Πάμε να το δούμε. Σε συναντάμε ένα χρόνο περίπου μετά την περσινή σου συμμετοχή στη Eurovision. Θέματα πολλά, βλέπεις τις καινούργιες προετοιμασίες. Τι αναμνήσεις ξυπνάνε? Εμένα μου ξυπνάνε πολύ όμορφες αναμνήσεις. Αναμνήσεις οι οποίες, αν και δεν περιμένω ότι θα ζήσω, αναμένω ίσως καταφέρω να ξαναζήσω, αν δοθεί κάποια ευκαιρία. Πέρσι πήρες λοιπόν το ρίσκο, όπως λέγαμε, με καθαρά ελληνικό ήχο λοιπόν, και πέτυχε. Φέτος περιμέναμε να ακούσουμε κάτι αντίστοιχο, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Σε απογοητεύει το γεγονός ότι πάμε με ένα pop κομμάτι? Να, με απογοητεύει, δεν με απογοητεύει, αλλά χωρίς να κρίνω, έτσι. Είχα ξαναπεί ότι, εντάξει τώρα, ελληνικό στοιχείο τι σημαίνει? Ότι πετάμε ένα μπουζούκι σε ένα δυτικό, άκρος δυτικό κομμάτι, ας πούμε, ή ότι είδαμε το βίντεο κλίπ, ας πούμε, της Ελευθερίας με το μπλούζα του Παρθένα. Σίγουρα εκπροσωπεί την Ελλάδα σε αυτό, σε αυτό το διαγωνισμό, και ήταν ένα, και τονίζω ότι δεν κρίνω, έτσι, απλά εγώ σαν θεατής δεν είδα κάποιο ελληνικό στοιχείο. Είναι ένα άκρος δυτικό τραγούδι που αποδίδεται πάρα πολύ καλά και από την Ελευθερία και θα αποδοθεί, είμαι σίγουρος, και σαν εικόνα που εκπροσωπεί την Ελλάδα. Τώρα γιατί μπλέκουμε το ελληνικό στοιχείο, γιατί πουλάει ακόμα αυτό? Δεν νομίζω. Και δεν το λέω γιατί εγώ κάθομαι αναπαυτικά με την έννοια ότι εγώ πήγα με καθαρά ελληνικό. Αυτό είναι επιλογή μου, έτσι. Σεβαστώ το ότι η επιλογή του φετινού τραγουδιού δεν ήταν κάτι το ελληνικό. Πάρα πολύ καλά. Γιατί όμως να προσπαθούμε να πείσουμε ποιον ότι όχι, υπάρχει κάτι ελληνικό? Προφανώς είναι ένα δυτικό κομμάτι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα μέσα από ψήφους του κόσμου και της Κριτικής Επιτροπής και θα πάει στο διαγωνισμό της Eurovision. Γιατί δηλαδή έχουμε κάποια ανησυχίες να λέμε ότι υπάρχει κάποιο ελληνικό τέτοιο? Όχι, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι ελληνικό. Έμαθα, κοντά σου έμαθα. Σε συνεχίζεις λοιπόν φέτος με μια πολύ δυνατή συνεργασία και με ένα ολοκαινούργιο κομμάτι. Έμαθα. Πες μας πρώτα για το κομμάτι, δύο λόγια. Μετά από αρκετούς μήνες που ακούγαμε διάφορα τραγούδια με την εταιρεία, καταλήξαμε στο Έμαθα, σε στίχους της Όλγας Δαλχοπούλου και μουσική του Τρίφωνα Κουτσουρέλη, το οποίο είναι ένα, κατά την άποψή μου, πολύ όμορφο τραγούδι και πολύ σημαντικό για μένα σε πολλούς τομείς. Το να μαθαίνεις να ζεις δίπλα από κάποιον άνθρωπο, αυτή που λέμε η δύναμη της συνήθειας, και το πόσο σου λείπει αφού το χάσεις. Άρα αυτό το έχεις ζήσει? Προφανώς, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι το ζούμε. Η διαδρομή του κάθε ανθρώπου, σε οποιοδήποτε είδος και ύφος καριέρας, είναι, αν το παρομοιάσουμε, μια διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ο κάθε άνθρωπος είναι επιλογή του να το κάνει είτε με τα πόδια, είτε με το αυτοκίνητο, είτε με το αεροπλάνο. Αυτό έχει να κάνει με την ώρα που θα το κάνεις και έχει να κάνει με το πόσο θα δεις κατά τη διαδρομή. Επίσης, αν το κάνεις με το αεροπλάνο, θα κάνεις πολύ λίγο χρόνο, οπότε θα φτάσεις στον προορισμό σου πολύ γρήγορα. Αλλά πιστεύω ότι είσαι καταδικασμένος, σε εισαγωγικά, να επιστρέψεις με το ίδιο μέσο. Οπότε είναι επιλογή μου να το κάνω όλο αυτό με τα πόδια, για να μαζέψω ό,τι μπορώ από αυτή τη διαδρομή και όταν φτάσω εκεί να μην είμαι καταδικασμένος να επιστρέψω ποτέ, αν τα καταφέρω με τη δουλειά. Ναι, υπάρχουν στιγμές που έντονα χρειάζομαι έναν δικό μου άνθρωπο με την άτον. Τι είναι ο δικό μου? Να γνώριζε τον Λούκα πριν όλο αυτό. Έμαθα, κοντά σου έμαθα. Ιδανική γυναίκα. Χαρακτηριστικά, τους αρέσει. Παίζουν κάποιες επώνυμες. Θέλεις να πεις κάτι άλλο, στο αφήνω ελεύθερο. Εσύ είσαι ιδανική γυναίκα. Ξέρω, εκτός από μένα. Αυτό που παρατηρώ τουλάχιστον, έτσι, είναι η αντίληψη
το να μπορεί να έχει το γνώδι σε αυτό ανά πάσα στιγμή και να ξέρει τι συμβαίνει γύρω του. Αυτό που εκεί πέρα σίγουρα. Τώρα, αν δεν ήταν εξωτερική εμφάνιση, θα έλεγα ψέματα. Σίγουρα παίζει ρόλο η εξωτερική εμφάνιση, αλλά δεν είναι σίγουρα το πρώτο. Επίσης, μου αρέσει ένας άνθρωπος να ήταν έξυπνος. Ίσως να βοηθήσει και εμένα να γίνω λίγο περισσότερο. Αλλά. Εντάξει. Είμαι λίγο περισσότερο. Μπορεί να φανεί σε πολλούς ξενέρωτα αυτό, αλλά είμαι λίγο περισσότερο πνευματικός άνθρωπος. Προσπαθώ δηλαδή να με κερδίσει. Όχι είμαι. Με κερδίζει το πνεύμα παρά η εμφάνιση. Έμαθα κοντά σου, έμαθα. Μεγάλα λόγια. Ωραίος. Πολύ. Τις νέες φωνές. Πολύ δυνατές φωνές. Φωνάρα είναι. Όχι φωνές, απλά είναι ίσως η καλύτερη φωνή της γενιάς του Λούκας Γιώργας. Και της νέας γενιάς. Και θέλω να πω επίσης ότι μ' αρέσει που έχει το θάρρος γνώμης του και λέει πολύ ξεκάθαρα την γνώμη του για το τραγούδι της Ελευθερίας Ελευθερίου. Γιατί πήγε με μια πραγματικά δύσκολη επιλογή πέρσι ο Λούκας στην Eurovision. Πήγε με πολύ λίγα εφόδια, με πολύ λίγη στήριξη και τα κατάφερε και μας έβγαλε χρόνο. Ότι έχει και επιχειρήματα πάνω σε αυτά που είπε. Ό,τι είπε, το στήριξαν επιχειρήματα και μάλιστα με χαμηλούς τόνους για μια ακόμη φορά. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να κρίνει. Καλοπροαίρετα, ναι, δεν χτυπάει για να χτυπήσει, γιατί. Ναι, αλλά ισχυρίστηκε κανείς ότι θέλουμε ένα ελληνικό κομμάτι για να πάει στην Eurovision. Δηλαδή, είπε η Ελευθερία Ελευθερίου, οι άνθρωποι της παραγωγής, ότι πάμε εμείς με ένα ελληνικό κομμάτι. Ναι, όχι, αλλά λέει η Ελευθερία ότι υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Ελληνικό στοιχείο, δεν είπε ελληνικό κομμάτι. Γιατί το τραγούδι του Λούκα, παιδιά, με συγχωρείτε, δεν ήταν αμυγός ελληνικό πέρσι. Δεν ήταν καθαρά ελληνικό. Το R&B είναι ελληνικό, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Μόνο και μόνο το χώρο που έκανε. Το μισό τραγούδι ήταν R&B και το άλλο μισό ήταν το ελληνικό. Τα λόγια, η μουσική, το μπουζούκι, περίμενε όλο το στήσιμο, ναι. Θύμιζε Ελλάδα τώρα. Ναι. Από την ώρα που το άκουγες μέχρι και την εικόνα που έβλεπες. Δηλαδή, εσύ ακούς, ας πούμε, το στέρεο Mike να λέει R&B και σου θύμιζε Ελλάδα. Καλά, έπρεπε να πει αυτό για να κάνει και το κλικ στους ξένους. Για να μαλακώσει λίγο το τραγούδι. Ναι, πρέπει, διαλέγω το μισό τραγούδι R&B. Ένα μεγαλοπρεπές ελληνικό τραγούδι με στοιχεία R&B. Ενώ ουσιαστικά αυτό που λέει ο Λούκας είναι ότι το τραγούδι της Ελευθερίας Ελευθερίου είναι ένα δυτικό τραγούδι με μία, αν θέλεις, πάυση που μπαίνει μέσα το μπουζούκι και να και όχι. Να σου πω κάτι, συγγνώμη, δεν κατέκρινε αυτό, ότι γιατί πάει με ένα δυτικό κομμάτι φέτος. Σχολίασε το γεγονός ότι είπαν ότι έχει ελληνικό στοιχείο, ενώ εκείνος δεν μπορεί να διακρίνει το ελληνικό στοιχείο. Το ελληνικό στοιχείο υποτίθεται πως είναι, συγγνώμη, η μπλούζα της Ακρόπολης που φοράει στη φωτογράφηση. Αυτό θα πέσει στο μάτι μην τρελαθούμε. Όχι, γι' αυτό σου λέω, έχει απόλυτο δίκιο. Ήταν πιο ελληνικό το κομμάτι του Λούκα από το κομμάτι της Ελευθερίας. Ναι, ρε, Σπύρο, δεν συγκρίνεται. Ήταν πιο ελληνικό, αλλά δεν ήταν αμυγός ελληνικό. Και να το άκουγες, έλεγες αυτό είναι ένα ελληνικό τραγούδι και όταν ακούσεις τις Ελευθερίες δεν θα ξέρει από ποια χώρα. Μπορεί να είναι και το Αζερμπαϊτζάν και ναι, να έχει αυτό το τραγούδι. Ναι. Περίμενε. Εγώ που δεν είμαι ειδικό, να με βάλει να το ακούσω. Δεν είσαι ειδικό τώρα, Τζόρτζα. Τι άλλε αυτά έτσι. Αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε θέμα γιατί θέλω να πάμε να